την ανάγκη να βρεθούν άμεσα τολμηρές λύσεις χωρίς καθυστερήσεις για το εκρηκτικό πρόβλημα στο Βενιζέλιο, τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου λίγες ημέρες πριν το κλείσιμο των τακτικών και απογευματινών ιατρείων. Μου είναι αδιανόητο ένα μεγάλο νοσοκομείο, το δεύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, στην πρώτη δεκάδα σε επισκεπτικότητα στην Ελλάδα, να δυσλειτουργεί και να έχει μόνο 2 χειρουργικά τραπέζια την ημέρα για να εξυπηρετήσει τόσο κόσμο, όταν εσείς με παίρνατε και μου λέγατε ότι τα απογευματινά ραντεβού πάνε πάρα πολύ αργά και ψάχναμε λύσεις για το πώς θα γίνουν νωρίτερα. Όσον αφορά για το κλείσιμο των ιατρείων, ευελπιστώ ότι εν τέλει δεν θα πραγματοποιηθεί, διότι δεν μπορεί ο κόσμος που ήδη έχει κλείσει τα ραντεβού του να ταλαιπωρηθεί και αυτός, αλλά από την άλλη και το Υπουργείο θα πρέπει να δείξει ένα δρόμο έτσι ώστε να πούμε ότι πάμε για μια λύση. Με φόντο τη δραματική υποστελέχωση του Βενιζέλιου νοσοκομείου και τις συνθήκες ασφυξίας σε αρκετές κλινικές, οι οποίες όπως τονίζεται από τους γιατρούς λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφάλειας, ο Αλέξανδρος Πατριανάκος επισημαίνει σε όλους τους τόνους την κρισιμότητα της κατάστασης, καλώντας το Υπουργείο να δρομολογήσει άμεσα λύσεις. Εγώ πιστεύω ότι με το προσωπικό, εάν είναι αυτή τη στιγμή, είναι 11 οι θέσεις, αυτή τη στιγμή είναι 5 οι χειρουργοί, 4-5 που χειρουργούν, 5 με 6 άτομα. Εάν προκηρυχθεί άγωνη μία θέση, το είχαμε προτείνει και στην κοινή σύσκεψη που είχαμε με τη ΔΥΠΕ, όπου αν θυμάστε είχαμε πει ότι θα επανέλθουμε, ότι προκήρυξε τη σε υψηλότερη βαθμίδα. Εάν δώσει και οικονομικά κίνητρα για εκεί που υπάρχουν άγωνες θέσεις. Είδατε ότι... Τώρα είναι η ώρα. Θέση και τα όσα διαδραματίζονται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, το οποίο είναι συνυφασμένο με την ιστορία όχι μόνο της πόλης αλλά και της Κρήτης, παίρνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος χαρακτηρίζει επιβεβλημένη την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του, που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, προκαλεί δικαιολογημένη ανησυχία στην κρητική κοινωνία. Η αποκατάστασή της, όπως και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων του νησιού, που έχουν ανάλογα προβλήματα, δεν επιδέχεται αναβολή. Τώρα η προσωπική παρέμβαση του Υπουργού Υγείας κρίνεται επιβεβλημένη. Την αναμένουμε άμεσα. Ξανακαταθέτουμε τις προτάσεις μας. Από εκεί και πέρα θέλουμε δράσεις. Δεν θέλουμε μόνο συναντήσεις. Θέλουμε δράσεις. Συναγερμό σήμανε αργά χθες το βράδυ στην πυροσβεστική υπηρεσία εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε στις παλιές δικαστικές φυλακές στο κέντρο των Χανίων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση, καθώς το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση υπό το φόβο πιθανής επέκτασης. Μέσα στον εγκαταλελειμμένο χώρο, που εδώ και χρόνια έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για τους αστέγους, βρισκόταν ένας 49χρονος άνδρας που απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες και προληπτικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων.